10 λίτρα διαφορετικών ειδών χλωρίνης φέρεται να έριξε στην πισίνα ξενοδοχείου στη Γεροσκήπου. 28χρονος εργαζόμενος χθες το απόγευμα στην προσπάθειά του να επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα την χλωρίωση, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 26 θαμώνες με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των χημικών αναθυμιάσεων. Φαίνεται να έχει γίνει μια ανορθόδοξη πρόσληψη δύο χημικών υλικών, τα οποία με την πρόσληψή τους είχαν παραχθεί αυτή η τοξική ατμή. Το νέφος ήδη με την άφηξη της προσφυγής και επειδή ήταν σε ανοιχτό χώρο, είχε ήδη εκτονωθεί. Από το περιστατικό το οποίο έφερε τεράστια αναστάτωση στο ξενοδοχείο προέκυψαν και δύο συλλήψεις. Του 28χρονου εργαζόμενου στην πισίνα και του 57χρονου προϊσταμένου του, οι οποίοι τέθηκαν υποκράτηση για 6 μέρες αντιμετωπίζοντας τα αδικήματα των επικίνδυνων και αμελών πράξεων που προκαλούν σωματική βλάβη, με την αστυνομία να συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης. Στο μεταξύ, εναντίον της διεύθυνσης του ξενοδοχείου διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης, με την αστυνομία να ζητά μάλιστα και την σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου, κάτι που απέρριψε το δικαστήριο. Όσον αφορά τον 28χρονο, διαπιστώθηκε ότι ενώ είχε προσληφθεί και η άδεια που είχε για να εργάζεται στο συγκεκριμένο χώρο, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, ήταν ως φροντιστής δωματίου, φαίνεται ότι δεν εργαζόταν ως τέτοιος. Οπότε συνελήφθηκε και γι' αυτό το αδίκημα. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την διαχείριση αυτών των υπηκών και η ώρα η οποία θα γίνει η διαχείριση αυτών των υπηκών. Συνήθως η συντήρηση των πισίνων με εξειδικευμένη με αυτή η μεθοδολογία πρέπει να γίνεται είτε πρωινή, πολύ πρωινή ώρα, είτε βραδινή, όταν δεν υπάρχει σταμάτηση. Λόγω της φύσης του περιστατικού αλλά και του μεγάλου αριθμού των ατόμων που χρειάστηκαν περίθαλψη, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ενεργοποιήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Από την πρώτη στιγμή στείλαμε ένα ασθενοφόρο στη σκηνή του. Τέθηκε σε επιφυλακή το ΤΑΕΠ. Έχει κατέβει ειδική ομάδα ιατρών, νοσηλευτών και τέθηκαν σε ετοιμότητα και άλλες κλινικές όπως η Κλινική Εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Από τα 26 συνολικά άτομα που επηρεάστηκαν από τις αναθυμιάσεις στην πλειοψηφία παιδιά, τα 24 με την παροχή της πρέπουσας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας απολύθηκαν. Ωστόσο, δύο εξ αυτών παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών χρειάστηκε προληπτικά να παραμείνουν για νοσηλεία, παίρνοντας ωστόσο σήμερα εξιτήριο.